ίσα. Έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος αιτιολογημένα και αν φανταστείτε ότι οι βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης έχει ξεσηκωθεί ο αγροτικός κόσμος, ερχόμαστε στην Αργολίδα, δυστυχώς όλοι είναι επί του καναμπέως, περιμένουν το μάνα εξ ουρανών και με τις δηλώσεις που κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα ξύσει τον πάτο του βαρελιού, να μας δώσει τι, ψίχουλα. Πολύ εύκολα μπορεί να δώσει, να επαναφέρει μάλλον, το αγροτικό τιμολόγιο, όχι μητασόν, το κανονικό, με 0,07 λεπτά την κιλοβατόρα. Πώς μπορεί, όχι να ξύσει τον πάτο του βαρελιού, ξαναλέω τα λεγόμενά του, να μην πάρει 2 F-35, και μπορεί να μας καλύψει το αγροτικό τιμολόγιο άνετα. Πάμε τώρα μεμονωμένα. Αυτό είναι παλελλαδικό το αίτημα. Όχι ότι τα άλλα αιτήματα δεν έχουν τη βαρύτητά τους. Όλα έχουν τη βαρύτητά τους. Αλλά αν θέλει να βάλει νερό στο κρασί του ο κύριος Πρωθυπουργός, μπορεί άνετα να μην πάρει 2 F-35 και να μας δώσει το μειωμένο, το πραγματικό αγροτικό τιμολόγιο, που σήμερα κυμαίνεται να είναι όσο είναι η επαγγελματική στέγη η τιμή του, στο 0,18. Ερχόμαστε τώρα στην προβλήματα, τα ειδικά προβλήματα της Αργολίδος. Ποια είναι αυτά? Πρώτο και κύριο, ανώβαλος. 10 χρόνια ακέφαλο ΓΟΕΒ. Ποιον είχαν πολιτικό προϊστάμενο? Την περιφέρεια, τη διεύθυνση υδάτινων πόρων. Σήμερα στο διατάφτα μας λένε ότι το ΓΟΕΒ είναι 2 εκατομμύρια μέσα, συν τα χρέη που έχουν 2-3 το ΕΒ. Ποιος θα πληρώσει τα 2 εκατομμύρια? Θα τα πληρώσει αυτός που ποτίζει 10 στρέμματα ή πρέπει κάποιος να έρθει και να κάνει μια ορθολογική μελέτη, να βγάλει τον αγρότη από αυτή την, να την πω λέλαπα, το τι μας περιμένει αν ισχύσουν τα καινούργια τιμολόγια του αναβάλου? Δεν πρόκειται κανείς να ποτίσει όταν το χρεώνει 0,18 το κυβικό το ΓΟΕΒ. Πόσο μεταλειτουργικά έξοδα να το δώσει στο ΤΟΕΒ και από πού θα τα πληρώσει ο κάθε παραγωγός? Γι' αυτό λοιπόν πρέπει εδώ και τώρα ο νέος περιφερειάρχης να σκύψει στο πρόβλημα του αναβάλου και να φτιάξει τη λειτουργικότητά του και να μειώσει το τιμολόγιο του. Τα προβλήματα συνεχίζονται, άρα και οι αγώνες. Δυστυχώς όμως, οι Αργολιδείς είναι του καναπέως. Κάποιοι έχουν τυλωμένο μάτι ή κάποιοι έχουν ξεχωριστό στομάχι. Όλη η Ελλάδα το 23 βάφτηκε μπλε. Ήτανε καλός ο κύριος Μητσοτάκης και δεν είναι τώρα? Ή δεν ήξερε τα προβλήματά μας? Ας μερικοί αστρογικευτούν και να έρθουν τώρα στην πλατεία, μπορούν. Όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που πάνε στις άλλες λαϊκές, μπαίνεται ξεκάθαρα στον κόσμο ότι δεν πάει άλλο. Τα προϊόντα φεύγουν από το χωράφι σε τιμή εξευτελιστική και φτάνουν στο σούπερ μάρκετ που είναι ο βασικός ανταγωνιστής της λαϊκής αγοράς, πανάκριβα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο
οι παραγωγοί που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές, δεν θα βάλω τους επαγγελματίες, τους εμπόρους σε αυτή τη φάση, έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα παραγωγής. Ο καθένας από τη μεριά του, ο καθένας από την περιοχή του. Εμείς εδώ έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα με το νερό. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει στη ΔΕΗ. Συντονιζόμαστε με τους υπόλοιπους αγρότες, με τους αγροτικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Διεκδικούμε πιο φτηνά προϊόντα για τους καταναλωτές. Διεκδικούμε μείωση στο κόστος παραγωγής στα προϊόντα μας, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο με τη μείωση της κιλοβατόρας και με αφορολόγητο πετρέλαιο, γιατί δεν είναι δυνατόν να μας λέει το κράτος ότι για μας δεν υπάρχει, δεν αντέχει το ταμείο να έχουν οι αγρότες αφορολόγητο πετρέλαιο, αλλά οι εφοπλιστές το έχουν, για αυτούς αντέχει το ταμείο. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σήμερα το Άργος ξαναγέμισε ζωή από τους αγρότες. Όχι για να ψωνίσουν όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κατεβήκαμε σε μεγάλη κινητοποίηση. Όπως κινητοποίηση γίνεται σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, το βλέπουμε παντού, με νέο κόσμο και με νεολαία που βγαίνει στον δρόμο, όπως κινητοποίηση γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Από αγρότες, από τη Γερμανία, στην Πολωνία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και σε όλες τις χώρες. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής, της κοινής αγροτικής πολιτικής, που συνολικά εξαθλιώνει το μικρομεσαίο αγρότη σε όλη την Ευρώπη. Και την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα, αντί να δώσει λεφτά, όχι επιδοτήσεις, να μειώσει το κόστος παραγωγής, έδωσε 50 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία για τον πόλεμο και για την αγορά φθηνών σιτηρών, καλαμποκιού και ό,τι άλλο παράγει η Ουκρανία, για να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ίδια στιγμή πουλάμε οι αγρότες αυτά τα πρώτα κάτω το κόστος παραγωγής. Αυτή είναι το αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν τις εκλογές και μετά, τα μέτρα τα γνωρίζει. Θυμάστε και είμαστε από πέρσι κινητοποίησης και τα προηγούμενα χρόνια. Τα αιτήματα δεν αλλάξανε. Ίσα-ίσα έχω την καινούργια στο προσκήνιο. Τα γνωρίζουν. Αλλά δεν κάνουν τίποτα. Κάνουν όμως συνάδελφοι, όπως θα κάνουν και κάνανε και το προηγούμενο διάστημα, όταν ο αγρότης είναι στον δρόμο με τα τρακτέρ, με τα αγροτικά, με τις κινητοποίησεις, με τον οργανωμένο συντονισμό μέσα από τους συλλόγους, τους συνεταιρισμούς, στον φορέα του, να παλέψει. Γιατί μόνο με, αν παλέψεις και με αγώνα μπορείς κάτι να κατακτήσεις, ό,τι κατακτήσαμε το προηγούμενο διάστημα ήταν μόνο μέσω από αυτό. Η Συντονιστική Επιτροπή όλων των Μπλόκων που συμμετέχουμε και εμείς, τα αιτήματα είναι 5 που θα τεθούν στο Πρωθυπουργό και να κανονίσουμε την Τετάρτη 6 ώρα στην Κασόα σύσκεψη αγροτών για να δούμε και παραδικά πώς θα συνεχίσουμε το πρώτο διάστημα αναμένοντας και τις απαντήσεις από την κυβέρνηση. Τετάρτη 6 ώρα στην Κασόα με βάση και τα αποτελέσματα της συνάντησης της αυριανής στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συνεδριάσουν παλαδικά όλα τα μπλόκα και οι σύλλογοι και εμείς εδώ για να δούμε πώς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας με βάση και τα αποτελέσματα της συνάντησης. Της αγρότια προστάση της κυβέρνησης ο Τσαμπούκας. Τσαμπλόκα της αγρότιας προστάση της κυβέρνησης ο Τσαμπούκας. Αγρότη, ωραία, δεν θα σου μείνει στέμμα. Τσαμπλόκα της αγρότιας προστάση της κυβέρνησης ο Τσαμπούκας. Πολέμα, δεν θα σου μείνει στρέμμα. Αγρότη, πολέμα, δεν θα σου μείνει στρέμμα.